Το Mobile World Congress είναι μια έκθεση που απευθύνεται στο mobile οικοσύστημα. Δεν απευθύνεται όμως μόνο σε συσκευές, δεν απευθύνεται όμως μόνο σε δίκτυα, απευθύνεται και σε πολλά άλλα πράγματα που συνδέονται γύρω από το οικοσύστημα του mobile. Το messaging είναι μια από αυτές. Δίπλα μου έχω τον Ανδρέα Κωνσταντινίδη, ο οποίος είναι ο εμπορικός διευθυντής της Yumoto, και θέλω να μου κάνει ένα σχόλιο για το πώς είδε τη φετινή έκθεση αναφορικά με τις εταιρείες στο κομμάτι του messaging που συμμετείχαν εδώ. Καλημέρα, Ανδρέα. Εντάξει, φέτος μπορούμε να πούμε ότι νιώθουμε, έχουμε αρχίσει και νιώθουμε την επανάσταση του messaging. Υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες με πολλές πλατφόρμες για messaging, με νέους τρόπους, με Viber, με RCS που ετοιμάζεται, αν και από ό,τι φαίνεται αργεί ακόμη. Και είναι προφανές ότι φέτος όλοι πάνε προς αυτή την κατεύθυνση. Πλατφόρμες Omni που θα μπορούν να υποστηρίζουν πολλά περισσότερα κανάλια σε ό,τι αφορά στο SMS και στο messaging γενικότερα. Η ανάδειξη των δικτύων και της τεχνολογίας γενικότερα βοηθάει και τη δική σας δουλειά? Ναι, φυσικά τη βοηθάει. Έχει ξεφύγει το όλο θέμα τώρα πια. Όλοι έχουμε γίνει μια πολύ μικρή στενή οικογένεια πλέον και όλοι εξαρτώμαστε ο ένας από τον άλλον. Θέλω να μου πεις και λίγα λόγια για τη Yumoto. Δεν κατεβαίνετε με περίπτερο σε αυτή την έκθεση. Παρ' όλα αυτά, εγώ σε βλέπω κάθε χρόνο εδώ. Γίνονται σημαντικά meetings, κλείνονται σημαντικές δουλειές και είναι πολύ καλό οι ελληνικές εταιρείες με την εξωστρέφεια που την εξωστρέφεια της Yumoto την ξέρουμε. Είναι παραδοσιακά μια εξωστρεφή εταιρεία, έχει συμβάλει τα μέγιστα εσύ σε αυτό. Φέτος πώς πήγε σε επίπεδο συναντήσεων και deals? Ωραία, το MWC είναι μια έκθεση η οποία ερχόμαστε γιατί θα δούμε όλους τους πελάτες, θα δούμε πάρα πολύ κόσμο. Δεν έχουμε περίπτερο, έχουμε ένα σωρό ραντεβού κλεισμένα τα οποία γίνονται. Τώρα δεν είναι το θέμα αν το έχει ανάγκη, δεν το έχει ανάγκη το περίπτερο. Είμαστε σε τόσα πολλά συνέδρια συνέχεια, είμαστε σε 2 συνέδρια το μήνα. Λοιπόν, τα οποία είναι πολύ πιο target και πολύ πιο στοχευμένα, οπότε καλύτερα να δίνεις τα χρήματα που υπάρχουν εκεί για μεγαλύτερα αποτελέσματα. Το θέμα είναι ότι και εδώ πήγανε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως ενημερωνόμαστε και κάτι, οτιδήποτε καινούριο έρχεται. Με τη Yumoto είναι το εξής θέμα. Εμείς είμαστε μια εταιρεία που ειδικεύεται στο retail. Άρα λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της δουλειάς μας είναι να ταξιδεύουμε συνέχεια και να βρίσκουμε συνεργασίες και προμηθευτές οι οποίες θα μας δίνουν ακόμη χαμηλότερα κόστη, ειδικά για μια χώρα σαν την Ελλάδα που όλοι μετράνε πια το cent. Ποιο cent? Το 10ο του cent, έτσι όπως έχουμε φτάσει. Οπότε είναι σημαντικό να ερχόμαστε και να βρίσκουμε καινούργιες εταιρείες, να κάνουμε καινούργιες συνεργασίες. Όσο μεγαλώνει η όγκη, τόσο μεγαλύτερο είναι το διαπραγματευτικό σου πλεονέκτημα. Και όλο αυτό τελικά υπέρ του πελάτη σου στην Ελλάδα, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Κλείνοντας ένα σχόλιο, με μία έλεξη. Ευχαριστημένος από το φετινό συνέδριο, ναι ή όχι, σαν περιεχόμενο? Πολύ ευχαριστημένος και πολύ κουρασμένος. Πονάνε τα καλάμια μου, τίποτα άλλο δεν σου λέω. 9 με 12 χιλιόμετρα την ημέρα πέρα εδώ θα πήγαινε, αλλά τα ξέρεις. Ανδρέας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Ανδρέα.